Καλωσορίζω λοιπόν όλους σε μια ακόμα πολιτική ακαδημία της ΟΝΕΔ. Η σημερινή είναι με τίτλο «Η ανατομία ενός war room, οι συγκρούσεις και πολιτική επικοινωνία». Η ΟΝΕΔ μεγαλώνει γιατί αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε, γιατί δεν φοβάται να μιλήσει πολλές φορές και με περισσότερες γωνίες, γιατί απαντάει σε κάθε ψέμα, απαντάει σε όλα τα fake news. Το war room είναι ένα σύστημα επικοινωνίας και η διακριτή ενεργή ρόλη μέσα στο war room είναι τα υποσυστήματα επικοινωνίας. Ποια είναι τα υποσυστήματα επικοινωνίας, για να πώς κάνουμε το decision making. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στο να έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία. Ποιος πολιτικός ηγέτης θεωρείς ότι σε αναλογία πάντα με την εποχή του, με τα τεχνολογικά μέσα, με το κλίμα, είχε το καλύτερο war room? Ποιες είναι οι μέθοδοι μέτρησης της επιρροής στην κοινωνία και σε στοχευμένα κροατήρια την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας? Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η σύζευξη της δημιουργίας war room με τη χρήση προπαγάνδας? Ποια εργαλεία είναι αυτά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε κατά τη διάρκεια διαχείρισης μιας κρίσης να υπάρχει αυτό που λέμε αναγνώριση λάθους? Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμα και οι αντίπαλοι μπορεί να χρησιμοποιούν ακόμα πιο ακραίες μεθόδους προπαγάνδας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εάν ένα war room θα είχε νόημα ύπαρξης, έτσι ώστε η παράταξή μας να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία που έχει στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι καλύτερο αυτό που θέλουμε να περιγράψουμε σε ένα tweet ή τη δήλωση που πρέπει να κάνουμε, να προσπαθούμε να την αποδίδουμε όσο πιο συμπυκνωμένα γίνεται. Ποιο θεωρείτε το καταλληλότερο μοντέλο για να επικοινωνήσει κάποιος στο war room? Πρέπει η ενέργειά μας να υπηρετεί μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα που σχετίζεται με τα συμφέροντα του οργανισμού. Τι θεωρείτε ότι πήγε λάθος και τι πήγε σωστά στα αντίστοιχα war rooms των υποψηφίων προέδρων? Σας ευχαριστώ όλους ξανά. Σπύρος, σας ευχαριστούμε. Όποτε χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μέχρι την επόμενη φορά.